από την. Θα διαβάσουμε σήμερα το πρωί από τη σελίδα 263. Σελίδα 263. Είναι το βιβλίο Σαμουήλ Α, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Βιβλίο Σαμουήλ Α, είναι το βιβλίο του προφήτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας, και ήθε το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει αδερφή τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας. Σαμουήλ Α, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ήτο δε άνθρωπος της Εκραμαθαΐμ Σοφήμ εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Ελκανά, Υιός του Ιεροάμ, Υιού Ελιού, Υιού Θοού, Υιού Σουφ, Εφραθέως. Και είχε ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Ελκανά δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν ψηλό. Και ήσαν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, Οφνή και Φινεές, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε ημέρα, καθήν εθυσίασεν ο Ελκανά και έδωκε μυρίδαση στην Φενίνα τη γυναίκα αυτού και σπάντα στους ιούς αυτής και τα συγχαρτέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασία μυρίδα, διότι η γάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής. Και η αντίσβυλος αυτής παρόξενεν αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτή να αδειμονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος, ως Άκης ανέβαινε μες τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξενε αυτήν, και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, Άννα, διατί κλαίεις, και διατί δεν τρώγεις, και διατί η καρδία σου είναι τεφλημένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά 10 ιούς. Και σηκώθη η Άννα, αφού έφαγον ψηλό και αφού έπινον, ο δε Ηλίο ιερεύσε κάθεται επί καθέτρας πλησίων του παραστάτου της πύλης του Ναού του Κυρίου. Και αυτή το καταπικραμένη την ψυχή και προσήφθη το εις τον Κύριο, κλαίουσα καθ' υπερβολή και ευχή την ευχή λέγουσα, Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου τέκνον ασθενικών, τότε θέλω δώσει εις τον Κύριο πάσα στα σημαίρα της ζωής αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναδύει επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αύτη εξυκολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα αύτη ελάλει την καρδία αυτής μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο. Αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισε αύτη, αν ενόμισε ότι ήτο μεθυσμένη. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπε, «Μουχή κυριέ μου, εγώ είμαι η γυνή κατατεθλιμένη την ψυχή. Ούτε ίνον, ούτε σίκερα δεν έπινε. Αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβει την δούλη σου όσα χρήαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθου του πόνου μου και τη θλίψεώ μου ελάλησα έω τώρα». Και τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Ήπαγε η Σιρήνη, και ο Θεό του Ισραήλ α συμβώσει την αίτησή σου την οποία νίκησε παραφού. Είδε είπε, ήθε η δούλη σου να έβρει χάρη στου οφθαλμού σου». Τότε απήλθε η γυνή στην οδόν αυτή και έφαγε και το πρόσωπο αυτής δεν είναι το πλέον σκυθοπό. Και το πρωί εσηκώθησαν νωρίς και προσκυνήσαντες, ενώπιον του Κυρίου επέστρεψαν και ήλθαν στην οικία αυτών εις Ραμάδ. Και ο Ελκανά εγνώρισε έναν τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτή. Και ότε πληρώθησαν οι ημέρε, αφότου η Άννα συνέλαβε, εγέννησε νημόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρά Κυρίου ήτησαν αυτόν, είπε. Και ανέβη άνθρωπο Ελκανά, και πάσο οίκο αυτού δια να προσφέρει προ τον Κύριο την ετήσιον θυσία και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προ τον άντρα αυτή: «Δεν θέλω αναδεί, έω όλο το πεδίο να αποκαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντό». Και είπε προ αυτήν Ελκανά ο νέο αυτή: «Κάμε ό,τι συμφαίνεται καλόν, κάθε ω που αποκαλακτήσει αυτό, μόνο ο Κύριο να εκπληρώσει τον λόγο αυτού». Και κάφησε η γυνή και θύλασε τον ύον αυτή, έω που απεγαλάκτησε αυτόν, και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θεαυτή, με τα τριών μόσχων, και ενό εφαλεύου και ασκού ίνου, και έφερε αυτόν στον οίκο του Κυρίου Ιεσυλό, το δε πεδίο ή το μικρό. Και έσπαξαν τον μόσχον, και έφεραν το πεδίο προ τον Ηλί, και είπε η Άννα, «Ω κυριέ μου, ζει η ψυχή σου, κυριέ μου, εγώ είμαι η γυνή τη εστάθεια ταύτα, πλησίων σου δεόμενη του Κυρίου. Περί του πεδίου τούτου εδεόμην και ο Κύριος έδωκε σε μέ την αίτησή μου.
την οποία νίκησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτού εις τον Κύριο, πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού θέλει είστε δανεισμένο εις τον Κύριο. Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο. Και το εδάφιο έντυκα αδερφή από το β' κεφάλαιο. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού. Το δε πεδίο υπηρέτη τον Κύριο ενώπιον ηλί του ιερέως. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή για τον λόγο του. Ευχαριστούμε γιατί ο λόγος του Θεού αδερφή είναι ζωντανός και αληθινός. Ο Ελκανά και η Άννα. Η Άννα αδερφή μια προσωπικότητα ξεχωριστή μέσα στον λόγο του Θεού. Ξεχωριστή γιατί κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος για να πάρει απάντηση στην προσευχή της ήταν να πάει στον Κύριο. Ήταν να επισκεφθεί το ναό του Θεού, ήταν να προσευχηθεί και όχι μόνο να προσευχηθεί, αλλά να επιχαίει την καρδιά της προς τον Θεό. Η Άννα αδερφή ήταν μια ψυχή καταπικραμένη. Ενώ θα λέγαμε ανθρωπίνως ήταν παντρεμένη με έναν εξαιρετικό άνθρωπο τον Ελκανά, σε πολύ ευλογημένη οικογένεια, ο Ελκανά ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε στον Κύριο κάθε χρόνο να δώσει τις ευχές του, πιστός στον Θεό, και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά έπαιρνε και όλη την οικογένεια μαζί, τα παιδιά του, τις γυναίκες του, τα πάντα να θυσιάσει και να προσφέρει στον Κύριο. Και από ό,τι βλέπουμε, αδελφή, δεν ήταν απλά μια τυπική διαδικασία για τον Ελκανά, αλλά πήγαινε πραγματικά, αδελφή, να ευχαριστήσει τον Κύριο. Και μαζί πήγαινε και όλη η οικογένεια. Αλλά κάθε χρόνο, αδελφή, η Άννα πήγαινε και είχε μέσα στην καρδιά της την ίδια πίκρα και στεναχώρια. Πρώτον γιατί δεν έκανε παιδιά και δεύτερον γιατί η Φενίνα, η άλλη γυναίκα του Ελκανά, την ονείρισε. Μάλιστα εκείνο την εποχή η γυναίκα όταν έκανε γιους τιμούσε τον άντρα της. Όταν δεν έκανε παιδιά ήταν αντικείμενο ονειδισμού, να την κοροϊδεύουν όλοι. Ο Ελκανά προσπαθούσε ο καημένος με όλη του την αγάπη, με όλη του την προσπάθεια να κάνει την Άννα να νιώσει καλύτερα. Διπλάσιες μερίδες φαγητού, την αγαπούσε πιο πολύ από τη Φενίνα, προσπαθούσε να την παρηγορήσει, αλλά η παρηγοριά, η ανθρώπινη αδελφή, δεν έχει πολλά αποτελέσματα. Της έλεγε, μα καλά, μη στεναχωριέσαι με παιδί μου. Δεν είμαι εγώ καλύτερος για σένα, παρά να έχεις 10 γιους. Όσο και να προσπαθούσε, την πίκρα της Άννας δεν μπορούσε να την απομακρύνει. Και έτσι αφού τελειώσαν το φαγητό, η Άννα ήξερε, αδελφή αγαπητή, σε ποιον έπρεπε να απευθυνθεί. Και αυτό είναι σήμερα, αδελφή, το μήνυμα του Κυρίου. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου σήμερα. Να γνωρίσω σε ποιον απευθύνω την καρδιά μου. Πού στρέφω την καρδιά μου. Σε ποιον εκχαίω την καρδιά μου. Μπροστά στα πόδια πιανού θα χύσω τα δάκρυά μου. Μπροστά στα πόδια τίνος, αδελφοί, θα δώσω τα εσώψυχά μου όλα. Θα βγάλω από μέσα μου ό,τι υπάρχει. Ο Ελκανά όλη του την ευχαριστία την έκχαιε στον Κύριο. Και η Άννα πάει να εκχαίει στον Κύριο αυτό που έχει μέσα της. Γιατί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αδελφοί, η Άννα δεν έχει ευχαριστία. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, παρόλο που πήγανε στον Κύριο να δώσουν τις ευχές τους, η Άννα είναι γεμάτη με πόνο. Και πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε Θεέ, τι ωραία προσευχή. Τι ωραία προσευχή της Άννας. Εάν επιβλέψεις, Κύριε, στην ταπείνωση της δούλης σου. Έχει πάει, αδελφή, η Άννα
με ταπεινωμένη την καρδιά της τελείως. Εντελώς. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην θλίψη τη μεγάλη, μέσα στον πόνο το μεγάλο, στην ταλαιπωρία, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δεν έχει να καυχηθεί σε κάτι. Αλλά η καρδιά της είναι χώμα. Εντελώς χώμα. Η ψυχολογία της είναι στο πάτωμα. Και πάει στον Κύριο και λέει, «Κύριε, δε σε παρακαλώ στην ταπείνωσή μου. Σε παρακαλώ, θυμίσουμε Κύριε, αυτό το θυμίσουμε Κύριε, τι όμορφο που αντιλαλείς όλο το Λόγο του Θεού, αδερφή. Την ίδια προσευχή θυμάστε ποιος την έκανε, ο ληστής. Ο ληστής, που εκείνη τη στιγμή στην καρδιά του μέσα, το μόνο που έβλεπε ήταν θάνατος. Κατά δίκαιη αιώνια. Και τι είπε αυτός ο άνθρωπος, θυμίσουμε Κύριε. Αδερφοί, όταν ο άνθρωπος πηγαίνει στον Κύριο με σκοπό να του δείξει την τέλεια ταπείνωσή του, ο Κύριος, αδερφοί, τα σπλάχνα του δεν αντέχουν να μην γυρίσουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πλήρης αγάπης. Και δεν είναι συναισθηματικός ο Θεός, αδερφοί. Γιατί είναι αγάπη ο Θεός. Και δεν είναι αγάπη όπως την εννοούμε εμείς. Που εμείς καμιά φορά, βλέποντας τον αδερφό μας να ταλαιπωριέται, συντρίβεται πραγματικά η καρδιά μας. Και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά είμαστε τόσο περιορισμένοι. Είμαστε τόσο μικροί. Οι δυνάμεις μας δεν είναι μεγάλες. Αλλά όμως, αδερφοί, τα σπλάχνα του Θεού έχουν το τέλειο αποτέλεσμα. Και παρόλο που έχει πάει με πίστη η Άννα στον Κύριο και με ταπείνωση, πρέπει να έρθει και η δοκιμασία της πίστεως. Από ποιον? Από τον άνθρωπο του Θεού, τον Ηλί, που την πλησιάζει και τη βλέπει να είναι κάτω εκεί στο πάτωμα και να τη βλέπει να ψελίζει με τα χείλη της εκεί και να ανοιγοκλίνει το στόμα της. Ωα, μεθυσμένη είναι αυτή. Την πλησιάζει, έλα εδώ. Μέχρι πότε θα είσαι μεθύουσα? Μέχρι πότε δεν θα μπορείς να αποβάλεις τον ίνον από σου? Και η Άννα, αδερφή, δεν παρεξηγείται. Γιατί η καρδιά της πραγματικά είναι σε ταπείνωση. Αν ερχόταν σε κάποιος να μου το πει αυτό εμένα σε κάποια στιγμή τέτοια, που έχει αδερφή, άνθρωπο, είσαι με τα καλά σου, του μιλήσω άσχημα. Και η ταπείνωση να φύγει. Αλλά η Άννα, αδερφή, πραγματικά ξέρει αυτή τη στιγμή σε ποιον έχει απευθυνθεί. Ξέρει ότι μεταξύ αυτής και του Κυρίου δεν υπάρχει εμπόδιο. Κανένα εμπόδιο. Έχει εννοήσει ότι ο Κύριος άκουσε την προσευχή. Και όταν θα πας και όταν θα πηγαίνουμε, αδελφοί, με τέλεια ταπεινωμένη την καρδιά μας στον Κύριο, τότε κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας. Και γυρνάει με τόση γλυκύτητα και μεταπείνωση και του λέει, «Κύριε μου, δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά σήμερα εξέχεια την καρδιά μου στον Κύριο. Γιατί σήμερα δεν μίλησα στον Κύριο ούτε με υπερηφάνεια, ούτε με λόγια, αλλά μίλησα στον Κύριο με όλη μου τη θλίψη και όλο μου τον πόνο». Και τότε, αδερφή, ο Ηλί της λέει, «Πήγαινε η Σύρη». Και τώρα χρησιμοποιεί ο Θεός τον Ηλί. «Πήγαινε η Σύρη», της λέει, «και ο Κύριος ας σου δώσει την αίτησή σου, την οποία ήτησας παρά αυτού». Πολλά χρόνια πήγαινε η Άννα να προσευχηθεί εν Σιλό. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο η προσευχή της ήταν η ίδια. Αλλά αυτή τη φορά, αδερφοί, το αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό. Και η Άννα το ένιωσε μέσα στην καρδιά της.
γιατί σηκώθηκε έτοιμη και μάλιστα λέει ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν στους οφθαλμούς σου και τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε και το πρόσωπον αυτής δεν είναι το πλέον σκητωπόν. Γιατί όταν αδελφοί ο Κύριος ακούσει την προσευχή και είναι έτοιμος να απαντήσει στην προσευχή σου, τότε πραγματικά η μαρτυρία και η πληροφορία της ενέργειας του Θεού είναι πολύ έντονη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί. Ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί μου αγαπητοί, η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι πολύ πολύ σοβαρό να μπορώ να είμαι σε θέση να εννοώ και να καταλαβαίνω το θέλημα του Θεού. Όχι να ζω σε αμφιβολία. Δεν σηκώθηκε η Άννα αυτή τη φορά και είπε να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Δεν είπε έτσι. Σηκώθηκε και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκητρωμένο. Δεν ήταν πλέον στην ίδια θλίψη. Κατάλαβε ότι κάτι έγινε αυτή τη φορά. Κατάλαβε ότι ο Θεός θα απαντήσει στο αίτημα της. Και πράγματι, ο Κύριος τη θυμήθηκε. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, επέστρεψαν στο σπίτι η οικογένεια του Ελκανά, εγνώρισε ο Κύριος τη γυναίκα, ο Ελκανά τη γυναίκα του, την Άννα, και ο Κύριος ενθυμήθηκε την προσευχή της. Αδελφοί, πάρα πολύ όμορφα ο Κύριος ξέρει να απαντάει στην προσευχή μας. Πολύ ισχύει, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου όταν γίνεται ενθέρμος προς τον Κύριο. Και ποια είναι η διαφορά της ενθερμής προσευχής από την κρύα προσευχή? Η κρύα προσευχή είναι να τελειώνουμε. Και δεν το λέω να τελειώνουμε, αλλά με τις πράξεις μου αυτό εννοώ. 2-3 λεπτά, να πω δύο λόγια στον Κύριο για το τυπικό, να του ζητήσω για τα αιτήματά μου, και ο Κύριος στον κάτω-κάτω τα ξέρει τα αιτήματά μου. Τα γνωρίζει. Και πολλές φορές, αδελφοί, ο χριστιανός πέφτει σε αυτή την παγίδα. Ο Κύριος τα ξέρει τα αιτήματά μου. Και επειδή ο Κύριος τα ξέρει τα αιτήματά μου, εγώ δεν πάω ποτέ να του τα πω. Ενώ ξέρω σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ. Ξέρω πώς πρέπει να προσευχηθώ. Δεν το κάνω. Και ο άνθρωπος χαλαρώνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Ηλίας ο προφήτης βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει γίνει το τεράστιο αυτό θαύμα να σκοτωθούν όλοι οι προφήτες του Βάλ μετά από τη δέηση του Ηλία και έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Έχει κάνει ο Κύριος σημεία και τεράστια και η Ιεζάβελ πλέον έχει ξεσηκωθεί κατά του Ηλία. Και ο Ηλίας βλέποντας την Ιεζάβελ να ξεσηκώνεται, πω, πω καταστράφηκα, θα με σκοτώσει και εμένα. Και ενώ έχει κάνει ο Θεός τόσα μεγαλεία, ο Ηλίας φοβάται την Ιεζάβελ. Και μέσα στο φόβο του αυτόν, δεν πάει στον Κύριο να προσευχηθεί. Ποιος? Ο Ηλίας. Ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες. Δεν πάει στον Κύριο να προσευχηθεί, παρά τι κάνει? Πάει στην έρημο, μπαίνει και μέσα στη σπηλιά και λέει αρκεί Κύριε τώρα. Έλα να με πάρεις. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Διότι εγώ δεν είμαι και καλύτερος των πατέρων. Φόβος και τρόμος. Και αντί να πάει στον Κύριο, που έχει δει τόσα μεγαλεία, τόσα θαυμάσια,
Αντί να πάει στον κύριο να πει: Κύριε, τώρα τι κάνω, με φέρεις μέχρι εδώ. Πώς θα αποχωρήσω τώρα? Πάει στη σπηλιά, παίρνει μέσα και κάθεται και περιμένει να πεθάνει. Και ο άνθρωπος του Θεού, ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει ο Ηλίας τι πρέπει να κάνει. Και όλοι μας ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Όσο και αν είναι δύσκολη η κατάσταση που πρέπει να διαβούμε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι ο Ιορδάνης είναι ποταμός με ορμή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον περάσει έτσι απλά. Αλλά η εντολή είναι προς το λαό Ισραήλ. Πέρασε τον Ιορδάνη. Αδερφοί μου αγαπητοί, μη βλέπουμε στο πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία. Η Άννα όταν πήγε να προσευχηθεί στον Κύριο, δεν πήγε με τη σκέψη να πει: Κύριε, πράγμα μια στήρα είμαι. Δεν πήγε έτσι. Πήγε με πίστη. Γιατί ξέρει ότι πάει σε έναν Θεό που δεν βλέπει ότι η Άννα είναι στήρα. Δεν βλέπει ότι η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία, είναι στήρα. Δεν βλέπει ότι η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, είναι στήρα. Δεν βλέπει ότι οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην αιμορροούσα. Δεν βλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να αναστήσει την κόρη του Ιάιρου. Άρα βλέπει ότι πάει σε έναν Θεό, ο οποίος δεν είναι σάρκα, είναι πνεύμα. Ένας Θεός που με ένα λόγο ανοίγει τη μήτρα της στήρας. Που με ένα λόγο παίρνει το θάνατο και βάζει ζωή. Έναν Θεό που εκεί που οι γιατροί λένε τέλος, ο Κύριος λέει σήκω. Αδερφοί, αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός που επίστεψες. Αυτός ο Θεός δεν έχει αδιέξοδα. Αυτός ο Θεός που πιστεύεις δεν έχει εμπόδια. Δεν λέει όχι τι θα κάνουμε. Δεν λέει όχι πως θα περάσω το βουνό. Αλλά λέει βουνό, πεδιάδα. Δεν βλέπει μέχρι εκεί που βλέπω εγώ. Ό,τι βλέπω ένα τοίχο. Πίσω από τον τοίχο, δεν ξέρω. Αλλά στα μάτια του Θεού, αδελφοί, δεν υπάρχουν τοίχοι, δεν υπάρχουν εμπόδια, δεν υπάρχουν περιορισμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Αρκεί ένα πράγμα. Να καταφέρω τον Κύριο να πει λόγο. Αυτό, αδελφοί, είναι το μεγάλο μυστικό. Εάν ο Θεός πει λόγο, αλληλούια, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί. Τίποτα. Τα πάντα φεύγουν. Και ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Το θέμα, αδελφοί, αγαπητοί, σήμερα είναι να καταφέρουμε με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας να κάνουμε τον Κύριο να πει λόγο. Εάν ο Θεός πει λόγο, μη φοβάσαι τίποτα. Εάν ο Θεός σου έχει δώσει υποσχέσεις, μη φοβάσαι τίποτα. Εσύ μείνε στο θέλημά του και ο Κύριος θα τις εκτελέσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αν ο Κύριος είπε λόγο, τέλος. Αν ο Κύριος σου υποσχέθηκε, θα το κάνει ο κόσμος να γυρίσει τούμπα. Δεν πάνε να σηκωθούν βουνά, δεν πάνε να σηκωθούν λαγκάδια, να βγούνε ποτάμια, να βγούνε θάλασσες, πλημμύρες, καταστροφές. Ο Κύριος θα εκτελέσει το λόγο του στη ζωή σου. Γιατί το υποσχέθηκε. Μπορεί να επιτρέψει δοκιμασία της πίστεως. Μπορεί να επιτρέψει εμπόδια. Αλλά αν ο Κύριος είπε, ο Κύριος θα εκτελέσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Άπαξ και λάλησε, θα γίνει. Το θέμα είναι, όταν ο λόγο
Κυρίου έρθει για να εκτελέσει αυτά που είπε. Θα βρει την πίστη επί της γης. Θα με βρει εμένα εκεί να πιστεύω ακόμα ότι ο Θεός θα εκτελέσει τα περί μου. Αν ο Θεός βρει την πίστη επί της γης, μη φοβάσαι τίποτα. Γιατί αυτός που είπε, αυτός θα εκτελέσει. Το άλλο όμως που μένει ποιο είναι? Όταν ο Κύριος εκτελέσει, να πάω γρήγορα και να τον ευχαριστήσω. Εάν του υποσχέθηκα κι εγώ κάτι, να το κάνω. Εδώ η Άννα του υποσχέθηκε. Και τι είπε? Κύριε, αν μου χαρίσεις παιδί αρσενικό, εγώ θα το φέρω στα πόδια σου. Γιατί η αδερφή ξέρει ότι αν ο Κύριος χαρίσει, και η Άννα θα πρέπει να εκτελέσει. Και όταν γέννησε ο Σαμουήλ, δεν είπε, πού να το πάω τώρα το παιδί, κοίτα πόσο μικρό είναι, τι να πάει να κάνει στον άνω. Μικρό παιδάκι, να πάει να υπηρετήσει στον άνω. Ας το να τον κρατήσω λίγο ακόμα, και δεν έχω κι άλλο. Άστο! Ο Αβραάμ, να πάω να θυσιάσω το γιο μου τον Ισαάκ, κύριε. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Και δεν έχω κι άλλο. Και μου υποσχέθηκες κιόλας εσύ ότι θα μου χαρίσεις και το σπέρμα μου θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού. Και σαν την άμα της, να πάω να θυσιάσω το παιδί μου. Θα το κάνω. Αφού ο Κύριος είπε, ο Κύριος θα εκτελέσει. Και πήρε λοιπόν η Άννα του Σαμουήλ και αφού απεκατακτήστη και αφού μεγάλωσε, το πήγε στο ναό να το αφιερώσει και πάλι στον Κύριο. Ζει ο Χριστός, αδελφοί. Το αποτέλεσμα, ο Σαμουήλ, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Κυρίου. Ο Σαμουήλ έκρισε βασιλείς. Ο Σαμουήλ έκρινε το λαό. Ο Σαμουήλ είχε λόγο Θεού όταν όρασης δεν εφαίνεται. Και ο λαό και ο λόγος του Κυρίου είναι το σπάνιος. Ένας μοναδικός άνθρωπος στην ιστορία του λαού Ισραήλ, αδελφοί. Και όταν ο άνθρωπος του Θεού αποφασίσει να καίει την καρδιά του στον Κύριο και ζητήσει και ο Κύριος του δώσει, ο κάθε ένας από εμάς θα γίνει μοναδικός στην ιστορία του λαού του Θεού. Γιατί? Γιατί θα είμαστε όλοι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ζει ο Χριστός, αδελφοί. Αμήν. Να μείνουμε πιστοί έως τέλους για να απολαύσουμε τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ψάλλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε και στην Καινή Διαθήκη με την χάρη του Κυρίου. Να ψάλλουμε τον ύμνο 193 από τα πλέον λόγια. Ύμνος 193.